Και μετά το 2017. Ωραία, θα τα πούμε αναλυτικά, να καλησπερίσουμε και τον Σπύρο τον Σταθάκη, να πούμε και την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Μιλενάκη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, σήμερα βγήκατε στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο των Ποροπολιτικών και είπατε κάτι το οποίο θέλω να το ακούσουμε μαζί. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε. Α, στους ατέριαστους. Το είχε πει και στην, σε ραδιόφωνο, νομίζω, των παραπολιτικών. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ο κ. Καμένος τον ρωτάω δημόσια. Πήγε ή δεν πήγε 22 Ιουνίου του 2012 μετά τις εκλογές στο γραφείο του κ. Μαρινάκη στην Capital. Να βγει να το απαντήσει όμως. Αν πήγε, δεν πήγε. Και θα πω και τα άλλα. Και τον κύριο Κουρτάκη που τον είδε στο γραφείο του. Πρώτων εκλογών του 12, ο κύριο Καμένος, παρουσία του κύριου Λίτρα και με επιβεβαιωτικό mail τον κύριο Λίτρα σήμερα, είδε τον κύριο Κουρτάκη. Τον οποίο σήμερα βρίζει και λέει πράκτορα, λέει άλλο. Μετά τις εκλογές του 12, τον ίδιο ρωτάω τον κύριο Καμένο. Δεν ξέρω. Αυτά θα ρωτήσω στους ενδιαφερομένους. Λέω πάντως ότι τον είδε, που το έκανε δεν τον ξέρει. Και μετά τις εκλογές του 12 όμως, ρωτάω τον κύριο Καμένο. Στις 22 Ιουνίου του 2012, κύριε Καμένε, που τώρα υβρίζετε την Τώρα Μπακογιάννη και την ηρωνεύεστε, πήγατε ή δεν πήγατε στα γραφεία του κυρίου Μαρινάκη στην εταιρεία Capital. Και άσε να απαντήσει. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, είπατε λοιπόν ότι και προεκλογικά βέβαια και τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015 ο κύριος Καμένος πήγε 4 φορές, εσύ είπατε εσείς, στο γραφείο του κυρίου Μαρινάκη. Και η κυρία Μπακογιάννη είχε πει προχθές στη Βουλή ότι πήγε όχι μόνο 4 φορές, το άφησε ανοιχτό, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όταν δεν μπορούσε έστενε τη σύζυγό του. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο κύριος Καμένος, για λόγους που ο κύριος γνωρίζει, είπε ψέματα στη Βουλή. Δεν είναι το μοναδικό του ψέμα. Έχει πει και ένα χοντρότερο προχθές στη Βουλή που το είπα πάλι στα τέρια για την απόδειξη που κατέθεσε. Αν θέλετε να με ρωτήσετε μετά, ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ στη ζωή τον κύριο Μαρινάκη πλην μια συναντήσεως σε ένα κοινωνικό χώρο κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ψέμα. Και ο κύριος Καμένος έχει δει τον κύριο Μαρινάκη στο γραφείο του αρκετές φορές. Και άρα πρέπει να ερωτηθεί για ποιο λόγο το απέκλεισε τον ελληνικό λαό, τι είναι αυτό που τον κάνει να λύσει. Η κυρία Μπακογιάννη, μπορούμε να την ακούσουμε αν θέλετε, μίλησε για βοήθεια. Και ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πριν ένα περίπου χρόνο, είχε μιλήσει για βοήθεια προς τον κύριο Καμένο. Τι σημαίνουν αυτές οι βοήθειες κατά την άποψή σας? Εγώ, κύριε Μιλονάκη, έχω συνήθεια να μιλάω για αυτά που ξέρω. Α, δεν το γνωρίζω. Το αν πήρε βοήθεια ή δεν πήρε βοήθεια και τι είδε βοήθεια, αυτό το ξέρει ο κύριος Καμένος, δεν το γνωρίζω. Ωραία. Γνωρίζω όμως, ναι. Και επιτρέψτε μου να έχω τον τρόπο να το γνωρίζω, ότι πράγματι ο κύριος Καμένος έχει πάει στις ημερομηνίες που είπα στο γραφείο του κύριου Μαρινάκη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει δεν είναι αν πήγε. Δικαίωμά του να πήγε. Ο κύριος Μαρινάκης, ένας εφοπλιστής, ένας παράγων της χώρας, πρόεδρος του Μπιαβού, πήγε να τον δει. Πολύ ωραία. Αυτό που με νοιάζει είναι γιατί είπε ψέματα στη Βουλή. Έχει κάτι να κρύψει, υπάρχει κάποιος λόγος όπου κάνει τον κύριο Καμένο να θέλει να πει ψέματα για αυτό το πράγμα. Αυτό με αφορά πάρα πολύ και με προβληματίζει. Μάλιστα. Η Βουλή προχθές, δηλαδή, ο κύριος Καμένος έκανε κάτι το οποίο είναι για μένα κοινοβουλευτικά, πολιτικά και ηθικά αδιανόητο. Το ψάχνω ακόμα. Ναι. Θα βρω αυτό που ψάχνω. Προς το παρόν ρωτάω τον ίδιο. Μιλάτε για το, ξενοδοχείο, για το ξενοδοχείο και την απόδειξη. Εγώ ρώτησα στην ομιλία μου τον κύριο Καμένο. Κύριε Υπουργέ, πήγατε στο ακριβότερο ξενοδοχείο του Λονδίνου, στο Μάνταν. Πώς το πληρώσατε? Ένα ακριβό ξενοδοχείο αυτό. 1000 λίρες έχει το πρώτο δωμάτιο τη βραδιά. 1000 λίρες. Δηλαδή 1200 και ευρώ. Πώς το βάλατε? Εσείς που είσαι στο χώρο, τους καταθέσεις φαίνεται 8.000 ευρώ και όλα και όλα. Το πώς δεν έφυγες είναι χαμηλό. Χρωστάτε τα πρόστιμα στην εφορία από την κληρονομιά του πατέρα σας, τον έμφυα και όλα τα άλλα. Πώς γίνεται να το κάνει αυτό το πράγμα? Συγγνώμη, τι έμφυα χρωστάει ο κύριος Καμένος? Έχει διάφορα περιουσίες, έχουν μαχεί πει ο ίδιος δηλαδή στην εκπομπή. Δεν τα έχει τα λόγω. Έχει πει, αν θυμάστε, στον Αντένα, δεν πάω πλέον στον έμφυα. Άμα είναι να μην πληρώσει κανένα, πούμε από εδώ να μην πληρώσει κανένα Έλληνα στον έμφυα. Υπάρχει το βίντεο με τον κύριο Καμένο, πάω τον βίντεο. Λοιπόν, πάω στο έτος, η ουσία ποια είναι. Για να μου απαντήσει λοιπόν, ήρθε στη Βουλή και είπε τη λέξη. Καταθέτω στα πρακτικά την πιστοτική μου κάρτα, με την οποία πλήρωσα το ξενοδοχείο, πλήρωσα δικά μου λεφτά και όχι με λεφτά άλλου ή του ελληνικού λαού. Πήρα εγώ το χαρτί που κατέθεσε,
Το χαρτί που κατέθεσε κύριε Μιλιονάκη, το έδειξα και στο Sky στην κάμερα, το είχα ανεβάσει στο Twitter μου. Όποιο θέλει να κρατήσει μπορεί να μπει και να το δει. Δεν είναι απόδειξη πληρωμή του πιστοτική του κάρτα. Είναι η κράτηση που έκανα το διαδίκτυο, το e-booking που λέμε. Όπου πράγματι πάντα δίνει πιστοτική κάρτα για ασφάλεια. Για ασφάλεια, πάντα σε όλα τα ξενοδοχεία. Όταν όμω πα στο ξενοδοχείο, ρωτάνε. Θα πληρώσουμε την κάρτα. Σωστό. Ή θα πληρώσουμε την σωστό αυτό, ακριβώ έτσι. Εγώ θέλω την απόδειξη. Δηλαδή, θα την περιμένουμε κύριε Γεωργιάδη. Στο ξενοδοχείο που να λέει πληρωμή με την πιστοτική κάρτα τάδε. Θα την περιμένουμε γιατί, όλοι μας. Θα την περιμένουμε. Ναι, πιστεύω γιατί, να τη δώσει. Γιατί εδώ εγείρεται το εξής ζήτημα. Ναι. Εάν δεν έχει τέτοια απόδειξη, για ποιο λόγο κατέθεσε ψέματα στη Βουλή ότι πλήρωσε την πιστοτική κάρτα. Καλά, για το λόγο που το οποίο αισθάνεστε και διαισθάνεστε και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αφήστε τα τώρα εντάξει, αυτά, γιατί αν αρχίσω και τα λέω από εδώ πέρα, θα αρχίσουν οι μηνύσεις πάλι. Ελάτε εδώ όμως να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Ελάτε εδώ, αφήστε. Εγώ ως βουλευτής οφείλω να κάνω την ερώτηση. Εντάξει, την κάνατε την ερώτηση και πολύ σωστά. Έχει το δικαίωμα να μου λοιπόν, πει. Ελάτε εδώ να δείτε τώρα. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε εδώ. Τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη τον γνωρίζετε. Γνωρίζετε ότι είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Και αν καθίσει δίπλα και πει ιστορίες για τον κάθε πολιτικό, ξέρετε ότι είναι αληθινές. Δεν θα πει ψέματα. Ελάτε να δείτε τι είπε προχθές για να δούμε τι γίνεται με το τζόγο. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τον κύριο, και τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα, την ελληνική κοινωνία και την εισαγγελία. Δεν γίνεται να πηγαίνει υπουργός να πηγαίνει στους οπλάδες σε έκθεση defense των οπλικών συστημάτων και να ξοδεύει λεφτά στο καζίνο, να παίζει στο καζίνο. Γιατί φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, είναι τζογαδόρος άρρωστος στο τζόγο. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένας πολιτικός εχμής, όπως είναι ο υπουργός, όπως είναι ο αρχηγός ενός κόμματος, δεν μπορεί να παίζει στο καζίνο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ο Πάνος ο Καμένος είναι τζογαδόρος. Είναι εθισμένος στο τζόγο και αυτό δεν έχει λόγους ούτε να το κρύβει ούτε να το διαψεύδει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είχαμε βρεθεί στο Λονδίνο ο Περιφερειάρχης Μεγάλης Περιφέρειας, ο Καμένος κτλ. Πήγαμε λοιπόν και λοιπόν πάμε λίγο στο καζίνο. Πήγαμε λοιπόν στο καζίνο και ενθυμούμε ότι ο Καμένος είχε μια βουλημία, αν μπορούσε να πιάσει όλους τους αριθμούς και να βάζει και να βάζει και να βάζει και να πω ότι είχε κερδίσει του κόσμου τα λεφτά. Τώρα μας εμφανίζει το πραγματικό του πρόσωπο, πάντα μεγάλα αυτοκίνητα, έτσι θορυβόδη, έτσι εντυπωσιακά, είναι ο τρόπος ζωής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συναισθήματα να βοηθήσει τον φτωχό, τον αδύνατο, τον άρρωστο. Όχι, είναι πολύ σκληρός παίχτης. Έχει μια τέτοια νοοτροπία. Είναι ο τζογαδόρος, είναι ο φωνακλάς, είναι ο έχων την αντίληψη του πράκτορα. Είναι ένα παιδί επιπόλαιο. Επιπόλαιο πάρα πολύ. Ξέρετε, έχω πολλά στο δυσάκι. Πολλά στο δυσάκι του. Αυτό που κρατάω, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, είναι το τζογαδόρος και άρρωστος για τον τζόγο. Και την προσωπική μαρτυρία. Ένας υπουργός Εθνικής Αμήνης, όπως και ένας υπουργός εξωτερικών και ένας υπουργός φυσικά, οφείλει να προσέχει να μην καθίσταται εκβιάσιμος. Γιατί τα συμφέροντα τα οποία έχει να διαχειριστεί είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ κρίσιμα για την πατρίδα. Εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, κύριε Μιρονάκη, δεν ξέρω την προσωπική ζωή του κ. Καμένου, δεν θα ξέρει ο κ. Καρατζαφέρης και δεν μπορώ να σας πω. Εγώ δεν το ήξερα. Ομολογώ, κύριε Γεωργιάδη, ότι μόλις το άκουσα έπαθα ζημιά. Και προφανώς παθαίνει ζημιά και όλος ο κόσμος. Είναι αδιανόητο ένας υπουργός. Δεν μπορώ να πω αν είναι εθισμένος ή όχι. Ξέρω όμως. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Το είπε ο πρόεδρος, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Και ξέρω ότι έχοντας πάει στο καζίνο στη ρουλέτα, κάποια λεπτομέρεια εδώ, τόσο με άρχισε άμυνα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το καζίνο αυτό στο οποίο πήγε ανήκει σε έναν Τούρκο. Καλά, αν ανήκει σε Τούρκο, κύριε Γεωργιάδη, είσαι Έλληνα, είσαι Ολλανδό. Αυτό έχει μικρή σημασία, νομίζω. Εδώ δεν έχει μικρή σημασία. Μάλιστα. Διότι το καζίνο έχει κάμερες.
Ο κ. Καμένος προφανώς δεν θέλει με τίποτα να κυκλοφορήσει το βίντεο από το καζίνο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm. Θα του έβλεπε πολύ την πολιτική του καριέρα. Σήμερα λοιπόν, γεια σας. Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, αυτό είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα. Ένας Τούρκος, μα ναι. Ακούστε λίγο. Ναι. Ένας Τούρκος, πιθανότατα έχει στα χέρια του ένα βίντεο που μπορεί να το έχει δώσει και στις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Γιατί έτσι δουλεύουν τα κράτη. Εντάξει. Με το οποίο μπορεί να εκπιάσει. Αυτό όμως είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα ή είναι το θέμα που βρήκε λεφτά. Που βρήκε λεφτά και έπαιξε στο καζίνο. Γιατί από ό,τι λέει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, παίζει πολλά λεφτά. Φοβήθηκε το μάτι του, λέει, όταν μπήκανε μέσα με το Γιακουμάτο, τον κάποιον περιφερειάρχη. Τώρα, εγώ γνωρίζω ποιον περιφερειάρχη, εκεί γύρω στην Πελοπόννησο, να πούμε, κτλ. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλου που μπήκανε μέσα στο καζίνο εκείνη την ημέρα, έπαθε ζημιά. Η βουλημία να παίξει 35 νούμερα, ξέρω εγώ, 36-37. Κάθε περίπτωση έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις ο κ. Καμένος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι βέβαια θέλω να πω και το εξής. Προτού το κλείσω, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα, παραμείνει κοντά μας ο κ. Γεωργιάδης για δευτερόλεπτα ακόμα, γιατί έχει δουλειά, το γνωρίζουμε. Θέλω να ακούσετε τι είπε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Μου έκανε εντύπωση. Αυτά τα λόγια είναι αυτά τα οποία αγγίζουν τον κόσμο. Αυτό το. Τη δικαιολογία που δεν είπε τίποτα ο κ. Καμένος, προς τιμή του, βγήκε όμως η κυρία Τζούλη, η σύζυγός του, η οποία για να δικαιολογήσει έκανε ένα ολέθριο σφάλμα. Μίλησε για κάτι το οποίο έκανε εντύπωση και για τον απλό φτωχό άνθρωπο, ο οποίος κυνηγάει το μεροκάματο και βγάζει 500 ευρώ το μήνα για να πάει να κυνηγήσει μια είδηση, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Να το δούμε, παρακαλώ. Η γυναίκα του έβγαλε ένα δελτίο τύπου, όχι ο ίδιος, όπου λέει μέσα, η γόβα μου, ξέρω εγώ πώς το λέει, δεν αξίζει να πατήσει τέτοια σκουλίκια. Τέτοια σκουλίκια. Βέβαια, ομολογώ ότι σε αυτό το πλαίσιο, όπως το θέτει η κυρία Καμένου, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας δημοσιογράφος από αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ και τρέχουν στις εφημερίδες να γράψει το κατητή του αυτό και αποκαλείται σκουλίκι, βέβαια, με την ασχόλησή του. Παίρνει, ξέρω εγώ, 6-7 εκατοστάρικα που είναι πολύ, πάρα πολύ φθηνότερα, λιγότερα από αυτό που κοστίζει η γόβα της κυρίας Τζούλη Καμένου. Όλα και όλα. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε Γεωργιάδη, σχολιάστε το ότι είναι σκουλίκι αυτός ο οποίος τρέχει να βγάλει την είδηση ή να εκτελέσει μία εντολή για να πάρει ένα πεντακοσάρικο το μήνα, έτσι. Ενώ μία γόβα στιλέτο της κυρίας Καμένου, καλά κάνει και την παίρνει, άμα έχει λεφτά, κοστίζει πολύ περισσότερα από αυτόν τον άνθρωπο που είναι σκουλίκι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, μας ακούτε? Ακούω φυσικά, δεν θέλω να σχολιάσω την κυρία. Εντάξει. Ωραία, όχι, απλά το σκουλίκι με το τακούνι. Είναι λίγο. Δεν σχολιάζουμε τη σύζυγο. Απήντησα από την Κυριακή το βράδυ, αλλά πάνω και σε μένα. Απήντησα ότι δεν αντιπαλώνει τον κύριο Καμένο, δεν ξέρω τι ανακατεύεται. Μα δεν είναι αντίπαλό μα, κανένα δεν είναι. Πρόεδρος των Ελλήνων είναι ο κύριο Καμένο και υπουργό είναι ο κύριο Καμένο. Δεν μπορώ πάμε να τώρα σε ένα άλλο θέμα, μια που σα βρήκαμε. Δεν έχω χρόνο καθόλου και μιλάω εκεί. Ένα ακόμα. Ένα δευτερόλεπτο θέλω εγώ. Μια απάντηση μόνο, τίποτα άλλο. Πείτε μου. Τι θα κάνετε με τον νόμο αυτόν, το fast track αλλαγή φύλου, που πίσω κρύβεται οι υιοθεσίες, προσέξτε τι σα λέω, είστε πανέξυπνο άνθρωπο. Και τι θα κάνετε με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης? Η Νέα Δημοκρατία για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης και την προηγούμενη φορά την ίδια καταψηφίζει. Το αυτονομοσχέδιο αλλαγής φύλου θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το πώς κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Αν τις ακουστούν μακάρι, αν δεν τις ακουστούν, θα ψηφίσουμε. Είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές, κύριε Γεωργιάδη, για την αλλαγή. Είναι, εντάξει, το ανθρώπινο δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να αυτοπροσδιορίζονται, νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά αυτό προβλέπεται και στην παρούσα νομοθεσία. Βεβαίως. Το πώς αυτό θα γίνεται, ώστε να διασφαλίζεται σωστά και το δικό του δικαίωμα αλλά και η κοινωνία, αυτό είναι θέμα προϋποθέσεων. Εμείς θέλουμε προϋποθέσεις σύμφωνες με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ό,τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν λέμε κάτι μη ευρωπαϊκό. Δηλαδή στην Ολλανδία, ας πούμε. Στην Ευρώπη. Ναι. Στη Βρετανία, στη Γερμανία, ναι. Στη Γαλλία. Το ερώτημα που δημιουργεί. Αυτό το νομοσχέδιο όπως έχει φέρει ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ωραία. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι για ποιο λόγο κάποιες προτάσεις από τη δική σας πλευρά δεν παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή. Και μάλιστα ο κύριος Κυριαζίδης είπε ότι το νομοσχέδιο είναι επικίνδυνο και πρέπει να αποσυρθεί. Στην Επιτροπή έγινε η συζήτηση επί της αρχής. Επί της αρχής, σαφώς. Στην επί των άρθρων συζήτηση. Αλλά ναι. Θα τεθούν προτάσεις. Εγώ θα σταθώ σαφώς και θα. Επί της αρχής δηλαδή το ψηφίζετε. Όχι, όχι. Επιφυλαχθήκαμε στην Επιτροπή. Α. Το αν θα το ψηφίσουμε ή όχι θα ωραία. Στην για να δούμε τι είπε. Η Σοφία μιλάει για τον κύριο Κυριαζίδη. Για να από δούμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, παρακαλώ πάρα πολύ. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και για να δούμε και την κυρία Βούλτευση πώς τον κοιτάει παράξενα. Πάμε να δούμε. Διότι βασικές και πάγιες νομολογιακές και επιστημονικές παραδοχές αγνοούνται με τρόπο σκανδαλώδη. Με αποτέλεσμα το παρόν νομοσχέδιο να μπορεί να χαρακτηριστεί ως προκλητικό και επικίνδυνο. Και είναι αντικειμενικός επικίνδυνο, καθώς εκ της εφαρμογής του θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά και νομικά προβλήματα σε θεωρητικό επίπεδο αριστερής ελευθεριότητας. Όλα αυτά για τα ατομικά δικαιώματα που αναφέρεται στην εντολική έκθεση μπορεί να ηχούν όμορφα στο ιδεολογικό περιορισμένο ακροατήριο που απευθύνονται. Αν δεν είναι έτσι, θα καταλήξουν σε ένα θρηματισμό της βιολογικής πραγματικότητας σε μια πρωτόγνωρη κοινωνική πρόκληση. Έχοντας υπόψη όλα αυτά, εκφράζω την ανησυχία μου και τον εντονότερο προβληματισμό για το περιεχόμενο του ολόκληρου νομοσχεδίου και παρακαλώ για την απόσυρσή του. Έχασε τα λόγια του άνθρωπος, κύριε Γεωργιάδη, όταν τον κοίταξε η Βούλτευση και έκανε τον μορφασμό αυτόν και όταν ο κύριος Καραγκούνης κατέβασε το κεφάλι, δεν ξέρω αν βλέπετε, βλέπετε τηλεόραση. Δεν βλέπετε δυστυχώς, κύριε Γεωργιάδη, γιατί είστε αντιπρόεδρος και μάλιστα μια ζωή λέγατε ότι αυτά είναι αδιανόητα. Αυτά που είπε ο Κυριαζίδης, λέει καταψηφίζεται το νομοσχέδιο. Και απόσυρση. Και αποσύρεται το νομοσχέδιο. Αυτά λέει. Οι βουλευτές υπάρχουν για να έχουν γνώμη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευρωπαϊκό και δεν αμφισβητεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι ευρωπαϊκό, γιατί εμείς τα αμφισβητούμε, κύριε Γεωργιάδη, αμφισβητεί κανένας άνθρωπος τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στην Επιτροπή με τις θέσεις της και αναλόγως των εξελίξεων θα δούμε εάν θα υπερψηφίσουμε. Όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία ή πάλι κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, γίνατε αντιληπτός. Για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης είστε κάθεκτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.